για αυτό που έγινε όλο αυτό το διάστημα υπέρ των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών, οι οποίοι έχουν πάνω από 500.000 λουκέτα έχουν βάλει στα μαγαζιά τους, και ρίχνετε και έχετε ρίξει λάσπη, τόνους λάσπης, στους βολεμένους, στην αριστοκρατία, στα στελέχη και στα ρετυρέ του δημοσίου. Ποιοι το κάνετε αυτό? Εσείς, τα κόμματα τα οποία στηρίχτηκαν ακριβώς σε αυτό το καθεστώς. Και έρχεται αύριο και ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έχει ένα άρθρο μέσα για τα αμυντικά συστήματα. Και εκεί βλέπουμε κάτι ειδικές κατηγορίες με ειδικά μπόνους για να βολέψετε πάλι και να χαρίσετε πάλι στα δικά σας παιδιά. Αυτά στα οποία στηρίζετε τόσα χρόνια. Κόπτεστε ότι η απεργία της ΔΕΗ θα άφηνε τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Και ποιοι το κάνετε αυτό? Εσείς που κόβετε το ρεύμα σε 1.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις κάθε μέρα. Εσείς που έχετε δώσει εντολή στη ΔΕΗ να εισπράττει χαράτσια, που έχει οδηγήσει ανθρώπους το 2014 στα μαγκάλια και σε θανάτους από τα μαγκάλια. Και τέλος, για άλλη μια φορά ντύσατε στο χακί εργαζόμενους που παλεύουν εκ μέρους της πληττόμενης ελληνικής κοινωνίας, που αγωνίζονται να σώσουν τη δημόσια περιουσία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Καταργήσατε στην πράξη το πιο θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα της εργατικής τάξης, το δικαίωμα στην απεργία. Έχετε κάνει περισσότερες επιστρατεύσεις από όσες έχει κάνει οποιαδήποτε δικτατορία σε αυτή τη χώρα. Εσείς που ετοιμάζεστε να υλοποιήσετε και να επαναφέρετε ένα, το είχαμε ξεχάσει να υπάρχει, τη σκοταδιστική ανταπεργία των εργοδοτών κατ' επιταγήν της Τρόικας. Αυτά είναι που παίζονται πάνω σε αυτή τη χώρα. Παίζονται αυτά τα παιχνίδια πάνω σε αυτά που έχτισε εδώ ο λαός αυτής της χώρας. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Είναι στρατηγική που έχει το θράσος, αντίθετα με τη λογική, με την λαϊκή βούληση, να παίζει με το μέλλον της χώρας και τις προοπτικές αυτής της χώρας. Δεν έχετε το δικαίωμα και την πολιτική νομιμοποίηση να σπάσετε την εταιρεία και να χαρίσετε στο κεφάλαιο αυτή τη δημόσια περιουσία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο, κύριε